Από καθαρή τύχη αποφεύχθηκαν τα χειρότερα σε τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην οδό Γερονιμάκη, μία ανάσα από το κέντρο του Ηρακλείου. Ένας νεαρός οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα να καρφωθεί πάνω στη βιτρίνα ενός κρεοπολίου. Όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος, κόλλησε τον γκάζι του οχήματος και δεν κατάφερε να φρενάρει εγκαίρως. Αυτός πήγε να κάνει μάλλον αναστροφή, πήγε να κάνει. Δεν το δεις, δεν μπορεί να δεν χτύπησε κανείς. Μια χαρά είναι, αυτά τις ζημιές φτιάξουν. Ως θαύμα χαρακτηρίζουν το γεγονός πως δεν υπήρξαν τραυματισμοί, κάτοικοι της περιοχής και περαστικοί, καθώς πρόκειται για ένα πολυσύχναστο σημείο, από το οποίο διέρχονται αρκετοί πεζοί καθημερινά, πόσο μάλλον μέρα μεσημέρι. Τυχερός στάθηκε και ο ιδιοκτήτης του κρεοπολίου, ο οποίος εκείνη τη στιγμή βρισκόταν στο γραφείο του στο βάθος του καταστήματος και όχι στην είσοδο. Κάνε αναστροφή το παιδί, δόξα τω Θεώ είναι όλα καλά. Τα τζάμια φτιάχνουν, οι ανθρώπινοι που δεν φτιάχνουν. Το θέμα είναι ότι πρέπει τα παιδιά να βγάλουν τα διπλώματά τους, να καβαλάνε νυφάλι τα αμάξια. Αυτό. Δεν είχαμε κάποιο τραυματισμό. Δεν είχαμε κανένα τραυματισμό, δόξα τω Θεώ. Μόνο υλικές ζημιές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός φέρεται να κατέβηκε στην Κρήτη από την Αθήνα, προκειμένου να πουλήσει το εν λόγω αυτοκίνητο, το οποίο εν τέλει προσγείωσε μέσα στην κρεαταγορά.